Σιωπηρή συγκέντρωση, ένδειξη συμπαράσταση αλλά και διαμαρτυρία για του δύο Έλληνε στρατιωτικού μα που ακόμη κρατούνται στι φυλακέ Αδριανούπολη τη Τουρκία, διοργανώθηκε σήμερα στην πόλη τη Καστοριά μπροστά από το κτίριο τη Αντιπεριφέρεια, στην οποία έδωσαν το παρόν ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ, οι Αντιδήμαρχοι Καστοριά, κ. Ματούλα Αντωνίου και Λάζαρο Ζήση, η εκπρόσωπο τη ιδιωτική πρωτοβουλία που οργάνωσε μέσω Facebook αυτή τη συγκέντρωση, κ. Αλεξία Τηλαβερίδου και η μερίδα συμπολιτών μα. Ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριά δήλωσε ότι τόσο η Εκκλησία μα όσο και ο ίδιο ανταποκρίθηκαν αμέσω αυτό το κάλεσμα, ευχόμενο όλη αυτή η περιπέτεια για τα δύο Ελληνόπουλα να έχει αίσια έκβαση. Είναι την προσωπική πρωτοβουλία, η οποία βέβαια και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, διότι το θέμα όλων αυτών των ημερών είναι τα δύο παιδιά μας, τα οποία βρίσκονται κλεισμένα στις φυλακές της Ανδριανουπόλεως. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας, η τοπική, εδώ και αρκετές ημέρες από τότε που πληροφορήθηκε, αφενός μεν γιατί ο ένας εξ αυτών, ο Άγγελος ο Μητρετώδης, είναι από την επαρχία μας, και αφετέρου και ο άλλος είναι παιδί της Εκκλησίας και παιδί της πατρίδος μας, γι' αυτό και οι ιερείς τους εδόθηκαν οι διάφορες εντολές, όπως τις δεήσεις τις οποίες κάνουν καθημερινά, να εύχονται και για τα δυο αυτά παιδιά να τα ενισχύσει ο Θεός και εν συνεχεία να δώσει ο Θεός την ευλογία του και τη χάρη του, ώστε σύντομα να απελευθερωθούν. Βεβαίως και με βρίσκουν σύμφωνο οι οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις για να υποστηρίξουμε και τις οικογένειες αυτών των παιδιών αλλά και αυτά τα δύο παιδιά. Εύχομαι λοιπόν από καρδίας να πριτανεύσει η δικαιοσύνη και η αγάπη και η ειλικρίνεια και η καλή γενίαση, ώστε σύντομα τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν έφταξαν σε τίποτα, αλλά βρισκόντουσαν μέσα σε ελληνικό έδαφος, όπως έχω διαβάσει μέχρι σήμερα, και οι οποίοι και που πρόκειται για μια απαγωγή, όπως έχουν σημειώσει πάλι, έχω πάλι διαβάσει από διάφορα site, να ελευθερωθούν και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους. Δεν διεκδικούμε τίποτα, μια καλή γειτνίαση, μια καλή φιλία, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε και τα δίκαια της πατρίδας μας και τα παιδιά μας, όπως και εκείνοι υπερασπίζονται τα δίκαια της δικής τους πατρίδος, όπως και εκείνοι υπερασπίζονται τα δικά τους τα παιδιά. Εμείς θυσιαζόμαστε για όλους τους λαούς και για όλες τις φυλές. Να μην αυτή τη στιγμή, να μην ενδιαφερθούμε για τους δύο Έλληνες και μάλιστα αξιωματικούς, οι οποίοι στην Παραμεθόριο εκεί ήταν φρουροί των συνόρων μας και την πατρίδα μας. Αυτό θα αποτελούσε ένα μεγάλο παράπτωμα για όλους μας. Εκδηλώνω λοιπόν τη συμπαράστασή μου και προς τις οικογένειές τους και παρακαλώ το Θεό να μας δώσει και να μας χαρίσει μια αισία έκβαση όλων αυτών των γεγονότων. Γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία να εκδηλώσω την αγάπη μου, τη συμπάθειά μου, τη συμπαράστασή μου και να ενώσω κι εγώ τη δική μου τη φωνή, την ταπεινή φωνή, η οποία όλες αυτές τις ημέρες δια των ιερέων φτάνει στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης, με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ για την απελευθέρωση των παιδιών μας. Ενώ από την μεριά της η Αλεξία Τηλαβερίδου δήλωσε ότι πήραν μαζί με τον αδελφό της αυτήν την πρωτοβουλία οργάνωσης της συγκέντρωσης σε ένδειξη συμπαράστασης στους δύο στρατιωτικούς μας που κρατούνται εδώ και μέρες στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Και ο σκοπός της συγκέντρωσης αυτής είναι να στείλουμε όλοι το δικό μας μήνυμα συμπαράστασης προς τα δύο παλικάρια μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους Καστοριανούς? Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια ατομική πρωτοβουλία, δεν έγινε κάτι συλλογικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κόσμος, αλλά είναι στην κρίση του καθενός αν θέλει να έρθει να παραβρεθεί σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά πιστεύω πως κάτι έπρεπε να γίνει στην πόλη μας, στον νομό μας, καθώς το ένα παλικάρι είναι από τον νομό μας και όλοι τον γνωρίζουμε αυτό. Και έτσι και πήρα την πρωτοβουλία να διοργανώσω αυτή την εκδήλωση. Και έτσι θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Συμπαράστασης. Και ευχές όλων για να πάνε καλά. Λοιπόν, ναι. Ευχή όλων είναι να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πίσω τα παλικάρια. Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά τους και στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή. Η αγωνία για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς συνεχίζεται, καθώς δεν υπήρξε καμία θετική εξέλιξη. Λίγοι ωστόσο ήταν εκείνοι που έγιναν μέλη της μεγάλης αλυσίδας όλων εκείνων των Ελλήνων που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς μας που παραμένουν στις φυλακές της Τουρκίας. Γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από τους παρευρισκόμενους. Με
μήνυμα συμπαράσταση προς τα παιδιά. Δυστυχώς σήμερα ο κόσμος δεν ήταν πάρα πολύ. Ναι. Ντρέπαμε γι' αυτό, λυπάμαι γι' αυτό, που εν καιρό ειρηνής είναι δύο παιδιά δικά μας. Της Ελλάδος τα παιδιά είναι σκλαβωμένα από τους Τούρκους και ντρέπομαι για που δεν υπάρχει ένας όχλος εδώ πέρα να μπορεί να σε σωθεί και να πει αυτό που πιστεύει. Να πει ένα όχι στους Τούρκους για να απελευθερωθούν τα παιδιά μας, οι ήρωές μας. Είναι ήρωες από τη Φαντάρη που είναι εκεί πέρα, που είναι εν καιρό ειρήνης, είναι φυλακισμένοι στις Τούρκες φυλακές. Και εύχομαι, ελπίζω στην Παναγία και στον Χριστό να τους απελευθερώσει γρήγορα, όλοι μαζί να προσευχηθούμε και να προσευχηθούμε για αυτούς ώστε να έχουν ένα τέλος, αίσιο τέλος και να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Εγώ περίμενα να έχει πιο μεγάλη συμμετοχή, προφανώς δεν έγινε οργανωμένα. Ίσως την επόμενη φορά να μεταφέρουμε πέρα. Ένα μήνυμα για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους που περνάνε πολύ δύσκολες. Κοντά μας. Μόνο αυτό. Το συγκεντρωμένο πλήθος με μπροστάριδες, εκπρόσωπο της Εκκλησίας, την Ελληνική Σημαία και ποδηλάτες πραγματοποίησε πορεία μέχρι τον Σταυρό.